απέναντί μου τον κύριο Γιώργο Καμίνη, που όπως σας είπα και πριν, θέλω να τον προσφωνώ δήμαρχο. Κάτι το οποίο δεν ήθιστε. Δηλαδή, σας προσφωνούν ακόμα, σας λένε δήμαρχε. Ναι, και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ τιμητικό. Το έχουμε συζητήσει και με άλλους παλιούς δημάρχους. Είπαμε. Έχουμε ένα esprit de corps και λέμε μόνο όσοι έχουν εκλεγεί και για δεύτερη φορά θα κρατήσουν το τίτλο. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το αποδήμαρχος βουλευτής θυμίζει λίγο το αποδήμαρχος κλητήρας. Να σου πω, στο κάθε ρόλο, νομίζω, στο κάθε αξίωμα, στο κάθε λειτουργήμα, ο καθένας δίνει το δικό του περιεχόμενο. Οπότε αυτό νομίζω ότι απαντάει στο ερώτημά σας. Το ζήτημα είναι να κάνεις τα πράγματα δίνοντας όσο περισσότερη ουσία μπορείς. Και φυσικά υπάρχει και στο βουλευτικό αξίωμα τεράστιο περιθώριο να αποδώσει κάποιος. Πώς ονειρεύεστε τη ζωή σας στη συνέχεια, ενώ η φιλοδοξία σας στο δημόσιο βίο, όχι στο προσωπικό. Ποιες είναι, τι θα θέλατε να κάνετε στη ζωή σας. Είστε νέος, είστε πόσο είστε, είστε 60... Μέχρι 65 χρόνια. 65 χρόνια, το 54 γεννηθείς, ναι. Στη Νέα Υόρκη, ναι. Στο Μεγάλο Μήλο, θα τα πούμε αυτά. Ναι. Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας στο μέλλον. Σας πω κάτι, ποτέ δεν έχω κάνει τόσο μακροπρόθεσμα σχέδια. Δηλαδή το μέλλον για μένα τι είναι ουσιαστικά, είναι μετά από 4 χρόνια. Έχω 4 χρόνια μπροστά μου, θα δω, αλλά εγώ είμαι και πανεπιστημιακός δάσκαλος. Έτσι, δηλαδή, αν τώρα δεν εκλεγόμουν, θα ήμουν στο πανεπιστήμιο. Οπότε δεν με απασχολεί πάρα πολύ. Το ζήτημα είναι ότι σε όλη μου τη ζωή κάποιο δημόσιο λειτουργήμα έχω ασκήσει. Και αυτό έχει σημασία. Η εμπλοκή με το δημόσιο βίο, πώς άρχισε να σας μπαίνει μέσα, από τότε που εκλεγήκατε συνήγορος του πολίτη, ή ήταν από πιο πριν και ο συνήγορος ήταν απλώς ένα βήμα, μια αφορμή. Σας πω, η πολιτική πάντοτε με ενδιέφερε. Και είχα περάσει και λίγο ξυστά ως φοιτητής. Έτσι. Μετά όμως ήρθαν οι μεταπτυχιακές σπουδές, πήγα στο Παρίσι, ακολούθησα την πανεπιστημιακή καριέρα. Αλλά ήρθε η πρόταση από τον Νικηφόρο Διαμαντούρο να γίνω βοηθός συνήγορος, το 1998, 21 χρόνια τώρα. Και από τότε μπορούμε να πούμε ότι μπήκα στο δημόσιο βίο και άρχισε αυτή από βοηθός συνήγορος. Συνήγορος, μετά δήμαρχος, μετά βουλευτής. Αυτό νομίζω ότι όσο το ασκεί κάποιος, αυτό με το δημόσιο βίο, έχει μια εθιστική επίδραση, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, σιγά σιγά αρχίζεις και το θέλεις. Είναι κάτι σαφώς διαφορετικό από το να είσαι πανεπιστημιακός δάσκαλος. Και εγώ ήρθαν έτσι τα πράγματα που πάντα μου άρεσε να αλλάζω. Οπότε δεν το θεωρώ και καθόλου αυτονόητο ότι θα συνεχίσω να είμαι στην πολιτική μετά από κάποια χρόνια. Μπορεί να επιστρέψω στο πανεπιστήμιο. Εθιστικό, φυσικά έχει μια μεγάλη γοητεία να συμμετέχεις στις εξελίξεις και όχι μόνο να τις σχολιάζεις ή να τις διδάσκεις. Ναι, η εξουσία δίνει. Ας το πούμε, δηλαδή, είναι αυτή η γεύση που αφήνει στον ουρανίσκο αυτό το σενιάν της εξουσίας. Όχι, είναι αυτό το ότι συμμετέχεις σε κάτι που γίνεται και ανάλογα με τον άνθρωπο, σε μένα τουλάχιστον, είναι ότι μπορείς να κάνεις πράγματα. Πάμε λίγο στην αρχή. Γεννήσατε στη Νέα Υόρκη το 1954. Πώς και στη Νέα Υόρκη, τι κάνανε οι γονείς? Γιατί ο πατέρας μου δούλευε σε μια εφοπλιστική εταιρεία, ήταν καπετάνιος. Και βγήκε έξω να επιβλέψει τις επισκευές των καραβιών. Δούλευε στην μεγάλη εταιρεία του Σταύρου Λιβανού τότε. Οπότε ήταν και η μητέρα μου εκεί και γεννήθηκα κι εγώ. Αλλά όταν ήμουν 5 χρόνων, επέστρεψα στην Ελλάδα. Και μετά νομίζω γυρίσατε εκεί για σπουδές. Μετά όχι. Όχι. Δεν πήγα για σπουδές. Μετά τα μεταπτυχιακά μου τα έκανα στη Γαλλία. Στο Παρίσι, αλλά μετά πέρασα και από την Μαδρίτη 2 χρόνια. Πέρασα και από τη Χαϊδελβέργη μετά. Ως πανεπιστημιακός πια. Ενώ ότι ήσασταν ένας άνθρωπος νέος, με αμερικανικό διαβατήριο που είναι εφόδιο, δεν μπήκατε στον πειρασμό να πάτε να ζήσετε εκεί, να μείνετε εκεί, να κάνετε μια... Ποτέ. Ακόμα και στο Παρίσι που έζησα 2 χρόνια και στη Μαδρίτη που έζησα 2 χρόνια και έκανα και πολύ καλούς φίλους. Και αυτά πάντοτε ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου και πατρίδα τελικά είναι εκεί που είναι για μένα. Και που είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε. Ναι, γι' αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να τους πάρουμε μαζί μας και να φύγουμε. Δύσκολο θα έλεγα. Την οικογένεια, ναι, αλλά δεν μόνο η οικογένεια. Ναι, έχει σωστά φίλοι. Είναι οι φίλοι που... Αυτή είναι καμιά φορά η πραγματική οικογένεια. Έχετε πολλούς φίλους? Έχω πολλούς φίλους και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και τους χάνω. Ξέρετε με ποιο τρόπο.
Ναι, που ο Θεός που καλεί την κλάση που λέγανε. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Παλαιά. Και αυτό μου κοστίζει πάρα πολύ. Ναι, σε όλους συμβαίνει αυτό. Εσείς φοβάστε, πεθάνετε. Όχι. Είμαι εξοικειωμένος από μικρός με το θάνατο. Πέθανε ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός. Καλά, δεν ξέρω πώς το ζει ο καθένας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι που με φοβίζει ιδιαίτερα. Φυσικά, ο φόβος του κενού, ο φόβος, όλο αυτό πάντοτε υπάρχει, έτσι. Αλλά δεν είναι κάτι που με φοβίζει, πώς να σου πω, περισσότερο από ότι μπορεί να σε φοβίζει αυτό το ο ήλιγκος μπροστά στην ανυπαρξία. Ναι, άρα δεν έχετε μεταφυσικές ανησυχίες. Όχι. Ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν σέβομαι τους ανθρώπους. Καλά, που ναι, προς Θεού. Ναι, άλλωστε, ναι. Εμείς που δεν έχουμε μεταφυσικές ανησυχίες, είμαστε δυστυχισμένοι της υπόθεσης. Κατά κάποιο, βέβαια. Είμαστε δυστυχείς. Μα το έλεγα πάντοτε. Ναι. Δηλαδή, και έχοντας υπόψη μου τους πραγματικούς πιστούς, όταν είσαι πραγματικός πιστός, έχεις ένα τεράστιο αποκούμπι στη ζωή. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, το να πιστεύεις ότι υπάρχει μια άλλη δύναμη η οποία μεριμνά για αυτά τα πράγματα. Εμάς η μοναξιά μας είναι μια υπαρξιακού χαρακτήρα. Απόλυτη μοναξιά τελικά. Και πρέπει για να επιβιώσουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Εσείς είστε αισιόδοξοι. Σου πω, δεν θα έλεγα ούτε αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος. Αλλά τίνω να βλέπω την θετική πλευρά των πραγμάτων από αυτή την έννοια. Από αυτή την έννοια, ναι. Πώς σας ήρθε, να πάμε τώρα λίγο και πιο πολύ στα πολιτικά, πώς σας ήρθε να γίνετε δήμαρχος, να κατεβείτε υποψήφιες. Σιγά θα πνιγείτε. Ήμουνα συνήγορος του πολίτη. Ήμουνα πια στο συνήγορο του πολίτη γιατί τον στήσαμε το Διαμαντούρο από την αρχή, από το 1998, και όταν μου έγινε η πρόταση για να κατέβω δήμαρχος ήταν το 2010. Ναι. Λοιπόν, ουδής πίστευα ότι θα βγω δήμαρχος και πρώτος από όλους εγώ. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά πίστευα ότι είχα κλείσει το κύκλο μου στο συνήγορο και έπρεπε να ανοίξει κάτι καινούριο. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό που θα άνοιγε πάλι θα ήταν η επιστροφή στο πανεπιστήμιο. Ένας νέος κύκλος, ναι. Η οικογένειά μου ήταν στην Ιταλία, η γυναίκα μου είναι πανεπιστημιακός, είχε εκπαιδευτική άδεια. Πίστευα κι εγώ ότι θα μπορέσω να πάω να τη βρω στη Φλωρεντία, να πάρω ένα sabbatical, να γράψω ένα βιβλίο που έγραφα. Αλλά τελικά εκλέχθηκα, οπότε αλλάξαν τα πράγματα. Άρα κατεβήκατε σε μια κούρσα που δεν πιστεύατε ότι θα κερδίσετε. Να σου πω, κι εγώ όπως κανείς δεν πιστεύαμε τότε ότι θα κερδίσω. Και αν κανείς το δει από απόσταση και το πώς κάναμε και όλη την προεκλογική εκστρατεία, εγώ και φίλοι μου δηλαδή. Έτσι, είναι μια ταινία «Η γενναίοι του Μπρανκαλεόνε», δεν ξέρω αν την έχετε δει. Όχι, δεν την έχω δει. Ναι, 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 οι παλιότεροι την έχουν δει. Είναι μια ταινία όπου ήταν μια κατάσταση λίγο τρελή. Έτσι, δηλαδή, κάναμε πρωινό καφέ καμιά 20 άτομα και συμμετείχε με άποψη και ο φωτογράφος. Στο τι θα έπρεπε να. Γιατί όχι, ο φωτογράφος αν δεν πρέπει να έχει άποψη. Ναι, αλλά μιλάει για τα πολιτικά. Καλύτερα. Μπορεί να έχει καλύτερη άποψη από τους πολιτικούς. Αλλά ήταν και φρικιό. Ακόμα καλύτερα. Νομίζω είχε το αντισυμβατικό. Ήταν αυτό. Ήταν αυτό ότι ο κόσμος γύρευε κάτι διαφορετικό και έτυχε τότε εγώ και ο Μπουτάρης. Ακριβώς, σηματοδοτήσατε αυτό το καινούργιο και την εποχή. Ωραία, και εκείνο το βράδυ. Που φαντάζομαι πάτε κάποια στιγμή και στην τουαλέτα, κοιτιέστε στον καθρέφτη και λέτε στον εαυτό σας «Μεγάλη, είσαι δήμαρχος Αθηναίων». Πώς είναι αυτό το συνέστημα, τι είπατε? Θα σας πω, εκείνη τη στιγμή είναι κάτι που δεν το συνειδητοποιείς. Αλλά όταν αρχίζεις, γίνεσαι δήμαρχος και το πρώτο καιρό βλέπεις που βρίσκεσαι, ξυπνάς το βράδυ και λες «Ωχ, Θεέ μου, είμαι ο δήμαρχος της Αθήνας». Ναι, αυτό έχει περισσότερο φόβο ή έξαψη. Θα σας πω, έχει φόβο όχι, έχει άγχος. Έτσι, έχει μεγάλο άγχος, γιατί μην ξεχνάμε πότε συνέβη αυτό και μην ξεχνάμε και στη χειρότερη εποχή, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την Αθήνα. Ναι. Και μπορώ να σας πω και από κάποιες απόψεις και χειρότερη και από τότε. Γιατί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τουλάχιστον ο κόσμος υπήρχε κάτι στο οποίο πίστευε. Εγώ μπήκα στον Δήμο της Αθήνας όταν ήταν διαλυμένα σχεδόν τα πάντα. Ναι, ήταν τα πάντα. Καταλάβατε, και η ψυχική διάθεση του κόσμου και η ελπίδα και όλα. Είναι πολύ σημαντική διαφορά. Τώρα δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Αλλά τότε φαινόταν. Αλλά ήταν το άγχος να ανταποκριθείς σε έναν τεράστιο ρόλο, σε κάτι που μου είπε ένας δήμαρχος μιας άλλης μεγάλης πόλης, ότι μάγκα μου, έχεις ασκήσει αυτή τη στιγμή ένα από τα δυσκολότερα επαγγέλματα στον κόσμο. Ναι, ισχύει, γιατί ήταν Αθήνα τότε, Καμπούλ, ξέρω εγώ ποιες άλλες πόλεις που είχαν αντίστοιχα. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα πλην του οικονομικού
της Αθήνας. Γιατί μεγαλύτερο... το οικονομικό ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα και το μεγαλύτερο επιτεύγμα σας. Το οικονομικό σταμάτησε να είναι πρόβλημα πολύ νωρίς. Γιατί με τις οικονομίες που κάναμε, τα λεφτά τα είχαμε. Το ζήτημα είναι, έχεις λεφτά, έχεις εξοικονομήσεις και δεν μπορείς να τα ξοδέψεις. Γιατί λόγω της γραβειοκρατίας, γιατί μπήκαν και επιπλέον περιορισμοί με τα μνημόνια κτλ. Και με τις διαδικασίες τις απαράδεκτες των προμηθειών και έχεις δεμένα τα χέρια ενώ υπάρχουν λεφτά και μπορείς να τα ξοδέψεις δημιουργικά. Αυτό είναι το θέμα. Πάντως, αν ερχόταν ένας Αμερικανός που είχε άλλη αντίληψη για τη δημοτική αρχή και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και έβλεπε το κέντρο της Αθήνας πώς ήταν, δηλαδή ειδικά εκεί πέρα Σοκράτους, Εξάρχεια, πίσω από το Δημαρχείο, το οποίο αυτό ήταν εμβληματικό, δηλαδή πίσω από το Δημαρχείο ήταν εκείνα τα κορίτσια από την Αφρική που εκπορνεύονται. Και θα μπορούσε, ο Δήμαρχος τι κάνει ρε παιδί μου για όλο αυτό? Να σας πω, είχε περάσει στην κοινή συνείδηση στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα περνάει μία κρίση και έχει φτάσει στον πάτο. Οπότε όλοι περιμέναν να δουν ακόμη χειρότερα, μην νομίζετε. Ερχόντουσαν πολλοί και έλεγαν «Αχ, τι ωραία που είναι η Αθήνα». Γιατί είχαμε πάρα πολύ αποκτήσει πάρα πολύ κακή φήμη. Μην ξεχνάτε το 12, το Φλεβάρι, 12 Φεβρουαρίου του 12, η Αθήνα κάηκαν 40 κτίρια. Τη διαδήλωση τότε που κάηκε το Αττικό και από όλων. Έχουμε ζήσει πράγματα και αυτά όλα στο εξωτερικό προβάλλονταν. Οπότε ερχόντουσαν να δούνε μια πόλη στην ουσία βομβαρδισμένη και αυτό που βλέπουν τους λέγει «Για κάτσε». Όχι, δεν είναι τόσο άσχημα. Ναι, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι ο Δήμος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για όλο αυτό που βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας και ενώ και μάλιστα γύρω από το Δημαρχείο. Όταν κάτσεις, κύριε Γιαννακίδη, και το δεις, την εικόνα, ποια είναι η εικόνα τώρα? Η εικόνα είναι η εικόνα με τους ναρκωμανείς, η εικόνα με τους άστεγους. Η εικόνα με την πορνεία, αυτό κάποια στιγμή εξαφανίστηκε από εκεί. Ναι, πίσω έτσι. Από τη Μαρτή, ναι. Υπήρχε και η παράδοση της Ομόνιας. Πάντοτε η Ομόνια, έτσι και πριν από την κρίση, είχε μια τέτοια παράδοση. Αλλά αυτά είναι προβλήματα που αν ο Δήμαρχος δεν γίνει κύριος στην πόλη του, να μπορεί ο ίδιος να ελέγξει τι γίνεται και εξαρτάται από τον κύριο από Τόσκα. Τον υπουργό, ναι. Ή από την κυρία Γεροβασίλη. Ή από 3-4 υπουργούς να κάνουν κάτι μαζί. Το πρόβλημα των ναρκωτικών. Είναι τόσο σύνθετο που αν δεν το πάρει ο Δήμαρχος στα χέρια του σε όλες του τις όψεις και της υγείας και της πρόληψης και της καταστολής δεν θα μπορέσει να λυθεί εύκολα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το θέμα. Την καταστολή πώς δεν την πάρει ο Δήμαρχος στα χέρια του? Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα να δει. Βλέπετε αμερικάνικες ταινίες. Αυτό λέω. Εκεί όμως ο Δήμαρχος προείσταται και του αρχηγού της αστυνομίας. Μα έτσι είναι. Όχι, προσέξτε, ναι, εδώ μπορούν να μας σοκάρουν αυτά τα πράγματα, αλλά μία πόλη σαν την Αθήνα, ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια μικρή χώρα. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν θα πας να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα τόσο σύνθετο, θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις με έναν ολιστικό τρόπο, σε όλες του τις όψεις και της πρόληψης και της καταστολής και της υγείας, της περίθαλψης και της δημόσιας υγείας. Άρα δεν τυχαίο ότι έχουν γίνει Μητροπολιτικοί Δήμοι, δηλαδή Δήμοι με όλες τις εξουσίες, εδώ και δεκαετίες σε άλλες πρωτεύουσες. Εσείς είστε υπέρ των Μητροπολιτικών Δήμων? Απολύτως. Μα δεν... Να είναι δηλαδή όλο το πολυοδομικό συγκρότημα πρωτεύουσης είναι ένας Δήμος. Γιατί είναι μια ενότητα. Πρώτα απ' όλα είναι μια ενότητα. Τα διοικητικά όρια είναι τελείως ψεύτικα. Και έχουμε έναν κατακαιρματισμό σε 66 Δήμους, ο οποίος δεν δικαιολογείται με τίποτα. Όταν Νέα Υόρκη είναι τρία διαμερίσματα. Ναι, θα έπρεπε να υπάρχουν 3, 4, 5 διαμερίσματα. Και να υπάρχει ένας δήμαρχος που να έχει τα πάντα στα χέρια του. Ωραία, λοιπόν, αν εσείς ήσασταν αυτός ο δήμαρχος και τα είχατε τα πάντα στα χέρια σας και τώρα θα μιλήσουμε και εκ του ασφαλούς. Με τα Εξάρχεια τι θα κάνατε? Λοιπόν, με τα Εξάρχεια θέλει μία παρέμβαση η οποία να τα έχει όλα μέσα. Θέλω να πω, βλέπετε αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν οι τιμές στα Εξάρχεια. Αγοράζονται διαμερίσματα. Γιατί θα πάει το μετρό. Έτσι. Ναι, και μετά στα Airbnb. Στα Εξάρχεια, ναι, θέλει πρώτα απ' όλα μια σταθερή παρουσία της αστυνομίας. Όχι επιχειρήσεις μπαίνουμε, κάποιους λαμβάνουμε ή εκενώνουμε ένα κτίριο το οποίο την επόμενη μέρα επανακαταλαμβάνεται. Μια σταθερή παρουσία. Και δεύτερον, παρεμβάσεις και πολιτιστικού χαρακτήρα και οικονομικού. Δηλαδή να μπορείς να καθορίσεις χρήσης γης, να δίνεις κίνητρα για νέα ζευγάρια να έρθουν να μείνουν. Τέτοια πράγματα που αν δεν τα έχεις στα χέρια σου. Δεν μπορείς να λύσεις τόσο σύνθετα προβλήματα.
Ναι. Δεν ξέρω τι πρέπει να έρθει πρώτο, η οικονομία ή η ασφάλεια. Νομίζω και τα δύο πάνε μαζί. Όλα μαζί, κύριε. Γι' αυτό μιλάμε. Κάποιος μου έλεγε ότι το πρόβλημα με τα εξάρχεια θα λυθεί όταν, όταν αρχίσει η μεγάλη νύχτα, η μεγάλη της νύχτας να κάνουν δουλειές εκεί. Σας πω, εντάξει. Το πρόβλημα με τα εξάρχεια θα έχει λυθεί σιγά-σιγά όταν θα πάει το μετρό εκεί. Ξέρετε, οι γειτονιές κάνουν κύκλους. Ναι. Η Κυψέλη, όταν ανέλαβα εγώ, ήταν η πιο προβληματική περιοχή της Αθήνας τότε. Το έκτο διαμέρισμα ήταν. Άγιος Παντελεήμονας, Βία, Χρυσή Αυγή, εγκαταλελειμμένα διαμερίσματα, άδεια. Η Κυψέλη αυτή τη στιγμή ανεβαίνει. Τα εξάρχεια έχουν την ιδιομορφία της Βίας. Πιστεύω ότι αυτό θα εκλείψει. Αλλά τα προβλήματα πολλά θα τα λύσει και η αγορά. Αν πάει το μετρό εκεί, γι' αυτό το πολεμάνε τόσο πολύ οι αναρχοαυτόνομοι και όλοι αυτοί οι παραβατικοί. Δεν θέλουν να πάει το σταθμό στο μετρό, γιατί ξέρουν ότι όταν θα πάει, θα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ναι, δεν αποκλείεται. Με τον Μπακογιάννη έχετε μιλήσει, ήρθε να σας συμβουλευτεί. Ήρθε να με συμβουλευτεί, μιλήσαμε. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η πρωτοβουλία και εγώ είμαι πάντοτε στη διάθεσή του. Θα κάνω κάθε τι έτσι για να τον βοηθήσω. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Και ήδη από εμάς έχει μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Γιατί τα προβλήματα που βρήκα εγώ κάποια προβλήματα τα λύσα. Τώρα, η νέα Δημοτική Αρχή έχει λεφτά, ευρωπαϊκούς πόρους, έχει σχέδιο. Περισσότερη ησυχία. Έχει ησυχία και προπάντων έχει τη συμπαράσταση και τη συνεργασία της κυβέρνησης, κύριε Γιαννακίδη. Όχι μόνο στο θέμα, ξέρετε, όχι μόνο στο θέμα της τάξης, στο θέμα της δημόσιας υγείας, στο θέμα του αν θα συνεργαστεί με τη Δημοτική Αστυνομία προληπτικά η αστυνομία και θα κάνουν κοινές περιπολίες. Εγώ δεν το κατάφερα ποτέ. Γιατί? Γιατί δεν θέλανε. Αν είχατε να του δώσετε μία συμβουλή, ποια θα ήταν? Τίποτα. Να κοιτάξει να κάνει τη δουλειά. Δεν έχω καμία συμβουλή να δώσω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και μόλις γυρίσουμε από το διάλειμμα, να πάμε στο Κινάλ, στο Πασόκ, που εκεί είναι και λίγο πιο δύσκολα τώρα. Όχι, τα πράγματα. Δεν, καθόλου δύσκολα. Έχει ενδιαφέρον, θυμίζει λίγο κέντρο Αθήνας σε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ένα διάλειμμα και σε λίγο εδώ. Είμαστε πάλι μαζί με τον κύριο Γιώργο Καμίνη. Θα έπρεπε να ξεκινήσω με ένα κλισέ για εκεί που χτυπάει η καρδιά της χώρας τώρα, που είναι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα πάμε, κύριε Καμίνη, ευθύς. Η καρδιά του κράτους χτυπάει. Η καρδιά του κράτους χτυπάει, διότι αυτό συζητούσαμε εκεί. Το κάθε κράτος μας λείπει ένα σφυροδρέπανο πάνω από τη ΔΕΘ. Γιατί αστέρι. Ο κάθε δημόσιος φορέας εκθέτει εκεί τα επιτεύγματά του. Εντάξει, βλέπει ο φορολογούμενος που πάνε τα λεφτά του. Πού πάνε τα λεφτά του. Και πώς ξοδεύονται κάποια από τα λεφτά του, ακριβώς. Λοιπόν, ένα κρατικό πανόραμα, φίλες και φίλοι, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι και η κυβέρνηση αυτό το Σαββατοκύριακο. Εκεί είναι και ο απεσταλμένος μας, ο Γιάννης Χριστάκος, με τον οποίο θα συνδεθούμε, να μας πει τι έκανε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω έκανε μια ενδιαφέρουσα συμβολική πρωτοβουλία, Γιάννη. Καλησπέρα, ναι. Η συνάντησή του αμέσως μετά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία ήταν με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Τυφλών. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Τυφλών στο 5x5 βέβαια προετοιμάζεται εντατικά στο Εθνικό Γυμναστήριο της Μίκρας, εκεί δηλαδή δίπλα στο αεροδρόμιο, διότι μετέχει στην τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Τυφλών. Αυτό θα διεξαχθεί στη Ρώμη από τις 15 έως τις 25 Σεπτεμβρίου και βέβαια όποιος δει τα πλάνα τα οποία υπάρχουν από την συγκεκριμένη συνάντηση θα καταλάβει πόσο συγκλονιστικό είναι οι άνθρωποι που έχουν ολική απώλεια όρασης να μπορούν να παίζουν ποδόσφαιρο, κανονικό ποδόσφαιρο, απλώς έχει μια ειδική μπάλα η οποία έχει κάποιο ηχητικό, ένα κουδουνάκι δηλαδή μέσα για να μπορούν να την καταλαβαίνουν. Είναι μια συγκλονιστική υπερπροσπάθεια των ανθρώπων αυτών. Καταλαβαίνετε ότι η στήριξη από το κράτος δεν είναι και πάρα πολύ δυνατή, ωστόσο εκεί οι προπονητές τους, οι συνοδοί τους, οι άνθρωποι που τους συνοδεύουν σε αυτή την προσπάθεια και τους στηρίζουν, μίλησαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τους επισκέφτηκε και τον έβαλαν και στο γήπεδο για να του δείξουν πώς οι ίδιοι παίζουν
ποδόσφαιρο. Ο Πρωθυπουργός τους είπε ότι είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που κάνετε και τους είπε ότι πέρα από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί όταν υπάρχει θέληση και το αποδεικνύουν περίτρανα, θα στέκεται δίπλα τους προσωπικά ως άνθρωπος που ηγείται της πολιτείας σε ό,τι απολύτως χρειάζονται για την προσπάθειά τους αυτή. Μάλιστα. Του δώρισαν τη φανέλα της ομάδας και ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι γενικότερα σε ό,τι αφορά την πολιτική για τα άτομα που έχουν τέτοιου είδους ανάγκες, ειδικές ανάγκες, θα έχει μια ολοκληρωμένη πολιτική, όπως σας είπε, να παρουσιάσει το επόμενο διάστημα. Μάλιστα, Γιάννη Χριστάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό ρεπορτάζ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο να παίξει ποδόσφαιρο τυφλός και γι' αυτό οι κανονισμοί έχουν, ας το πω, το αντιντόπινγκ, αυστηρές εξετάσεις, γιατί κατά το παρελθόν έχουν σημειωθεί κρούσματα απάτης, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι δεν ήταν απολύτως τυφλοί και προσπαθούσαν να πάνε να παίξουν. Μερικοί έχουν παρισφέρει και στην πολιτική ακόμα. Οι τυφλοί... Δήθεν τυφλοί. Δήθεν τυφλοί, δεν το σχολιάζω. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική. Ναι. Γιατί διεκδικήσατε την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής? Γιατί? Ναι, γιατί. Γιατί πιστεύω ότι μπορούσα να προσφέρω από αυτή τη θέση. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν πιστεύατε ότι θα εκλεγείτε δήμαρχος και το διεκδικήσατε και πιστεύατε ότι θα εκλεγείτε πρόεδρος στο Κίνημα Αλλαγής. Προσέξτε, υπάρχει μια χρονική διαφορά. Από το 10 μέχρι το 17, ναι, έχετε πετύχει πράγματα, μεσολαβήσαν 7 χρόνια, ναι, στο δημοσιοβείο, έτσι. Και μια επανεκλογή μου ως δήμαρχος το 2014. Οπότε η πολιτική αυτοπεποίθηση του ανδρός πηγαίνει προς τα πάνω και λέτε, ναι, γιατί όχι. Εντάξει, αν μη τι άλλο, ναι, προσδιορίζεστε, ναι, και ως πόλος. Ήταν μια διαδικασία, υπήρχε... Έτσι, το εχέγγυο της παρουσίας του κυρίου Αλβιζάτου. Ναι, σωστά. Έτσι, στη διαδικασία και νομίζω ότι... Εντάξει, ήταν μια κίνηση την οποία ουδέποτε, για την οποία ουδέποτε μετάνιωσα. Ναι, εντάξει, γιατί αυτό που λέω, προσδιορίζεστε και ως πόλος. Και με την κυρία Γεννηματά νομίζω είστε μια χαρά. Δηλαδή, σας φέρθηκε και καλά. Ακούστε, οι προσωπικές σχέσεις είναι πολύ καλές. Εντάξει, και οι πολιτικές σχέσεις. Πώς το είδατε που πήρατε τη θέση του Βενιζέλου? Δεν ξέρω, ναι, δεν πήρα τη θέση του κ. Βενιζέλου. Πρακτικά αυτό έγινε. Όχι, δεν πήρα τη θέση του κ. Βενιζέλου. Υπήρχε μια θέση για επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας, την οποία μου πρότεινε η κυρία Γεννηματά και την αποδέχτηκα. Ναι, εγώ δεν ήξερα καν ότι είχε προηγηθεί και συνάντηση. Ναι, αλλά εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι επέλεξε εσάς αποκλείοντας τον κύριο Βενιζέλο και αυτή ήταν μια απόφαση που οδήγησε τον κύριο Βενιζέλο σε έξοδο. Δεν λέω ότι είστε η αιτία, ούτε η αφορμή για κάτι τέτοιο, αλλά είστε ένας παράγοντας μέσα σε αυτή τη ρήξη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, είστε ένα πρόσωπο πράγματα... στο κάδρο της ρήξης, τέλος πάντων. Ναι, αυτά μπορώ να σας πω ότι αυτό περισσότερο κακό μου έκανε παρά καλό. Έτσι την μπήκα στο κάδρο σε αυτές τις συνθήκες. Είναι και μια μεγάλη ευθύνη, έτσι, γιατί ο κ. Βενιζέλος είναι ένας πολύ σημαντικός κοινοβουλευτικός. Ναι, νομίζω έτσι, είναι ο καλύτερος που είχαμε. Ναι. Οπότε το γεγονός ότι μπορεί έστω και εμέσως έτσι, να θεωρείται ότι τον αντικαθιστάς, είναι μια τεράστια ευθύνη. Πώς την αναλαμβάνετε αυτή την ευθύνη, δηλαδή πώς σας φαίνεται η Βουλή πρώτα-πρώτα? Σας πω, με τη Βουλή δεν με ξενίζει κάτι ιδιαίτερα, γιατί... Ήμουνα και μέλος της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής. Σωστά. Και είμαι ακόμη τυπικά, έτσι, αλλά σε αναστολή εδώ και 20 χρόνια. Οπότε δεν μου κάνει καμία ιδιαίτερη εντύπωση ούτε ο χώρος, ούτε το περιβάλλον γενικότερα. Νομίζω ότι είναι ένας ρόλος στον οποίο μπορώ να ανταποκριθώ και ότι μπορείς να τον κάνεις και έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρόλο. Έτσι, εξαρτάται αυτό που είπαμε στην αρχή από τον άνθρωπο. Μπορεί να δώσει περιεχόμενο. Εγώ έχω αναλάβει έναν τομέα ο οποίος λίγος πολύ αντιστοιχεί με το Υπουργείο του κυρίου Χρυσοχοίδη. Και σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι υπάρχει και στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό και στα θέματα των φυλακών και στα θέματα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, χωρίς να παραγνωρίζουμε τα υπόλοιπα, υπάρχει πάρα πολύ δουλειά που μπορεί να γίνει. Καλά, ναι, έχετε δίκιο. Ο άνθρωπος προσδιορίζει το αξίωμα. Τώρα, αυτά που γίνονται στο κίνημα αλλαγής, που δεν σας άρεσε να το λέμε κοινά, Πασόκ να το λέμε. Γιατί να το λέτε Πασόκ? Το Πασόκ είναι, ούτε μια, Πασόκ, ναι, είναι ο πλέον σημαντικός κομματικός σχηματισμός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο κίνημα αλλαγής. Ωραία, αυτά που γίνονται τώρα στο κίνημα αλλαγής,
δεν δέχεται κάποια πίεση, κάποια αμφισβήτηση, κυρία Γεννηματά. Δηλαδή, με τον κύριο Γερουλάνο βγήκε και είπε κάποια πράγματα για επιστροφή προς το Πασόκ. Τα σημαντικά. Τον κύριο Παπανδρέου, τον Νίκο. Πω, ναι. Εντάξει. Βγαίνουν διάφοροι και μιλάνε και λένε διάφορα πράγματα, έτσι, τα οποία τα αξιολογούμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτά είναι τα πολιτικά σημαντικά. Τα πολιτικά σημαντικά είναι να βρούμε ακριβώς σε αυτό το δύσκολο πολιτικά τοπίο και εν πωλής και πρωτόγνωρο αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα διαμορφώνεται το νέο πολιτικό τοπίο, να βρούμε το στίγμα μας και το βηματισμό μας. Τώρα, τα υπόλοιπα τα θεωρώ θέματα της παραπολιτικής περισσότερο παρά της πολιτικής. Γιατί δεν έχω ακούσει αυτή τη στιγμή και κάποιο σοβαρό πολιτικό επιχείρημα. Έχω ακούσει αφορισμούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει δημοκρατικές διαδικασίες. Όποιος θέλει να έρθει να θέσει τα ζητήματα. Εσείς το συνέδριο, το οποίο είναι τέλος του χρόνου, έτσι δεν είναι? Είναι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ναι, εγώ δεν είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Εσείς δεν είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ, ναι. Οπότε ναι, δεν πρόκειται να τεθεί. Δηλαδή, αν τεθεί θέμα ηγεσίας, θα τεθεί για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτή τη στιγμή η κυρία Γεννηματά διατηρεί και τις δύο θέσεις και είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει και διαρχία, που τα λέμε έτσι. Μα να σας πω κάτι, ναι, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πάει το ΠΑΣΟΚ τώρα να εκλέξει κάποιον ο οποίος θα είναι διαφορετικός από αυτόν ο οποίος θα είναι ο ηγέτης του ΚΙΝΑΛ τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη δύναμη, η κυρίαρχη δύναμη μέσα στο κίνημα αλλαγής. Πιστεύετε ότι το κίνημα αλλαγής θα αντισταθεί στην πίεση που θα του ασκήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα το τραβήξει ως ένα σώμα με μεγαλύτερη βαρύτητα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα προκαλέσει έλξη προς το ΚΙΝΑΛ? Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και όπως είπα, το ζήτημα είναι ακριβώς να μπορέσουμε να βρούμε το στίγμα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα δύο επιπέδων. Το πρώτο είναι το πρόβλημα γενικότερα που αντιμετωπίζει η σοσιαλδημοκρατία σήμερα διεθνώς. Και το δεύτερο είναι η ιδιομορφία στην Ελλάδα, ότι είμαστε ανάμεσα αυτά στους δύο μονομάχους που θέλουν να μονοπολίσουν τη πολιτική σκηνή και εκεί πρέπει ακριβώς να βρούμε το στίγμα μας. Οπότε είναι σε δύο επίπεδα. Αλλά μην βιαζόμαστε. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια νέα δημοκρατία που το ρολόι, πιστεύω, τρέχει εναντίον της. Θα υπάρξει μια προϊούσα φθορά. Έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μας έδωσε το στίγμα του αυτά τα 4 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Ξέρουμε τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν ανταποκρίνεται στη σύγχρονη, θέλετε να το πούμε, κεντροαριστερά, σοσιαλδημοκρατία που έχω τουλάχιστον εγώ και πάρα πολύ υπόψη μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνω σε όλους τους καλεσμένους δύο ερωτήσεις που είναι κοινές και είναι οι δύο τελευταίες. Η μία είναι, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας? Και πείτε. Πρέπει να απαντήσω τώρα? Ναι. Ναι, πάντως όχι ο θάνατος. Ποιο? Ποιο, ξέρω εγώ. Οι εκλογές? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ναι, ποιο? Όχι βέβαια. Ο φόβος μου ο μεγαλύτερος έχει να κάνει με την οικογένειά μου και με τα παιδιά μου. Ναι, αυτή είναι η απάντηση που επιλέγουν οι περισσότεροι. Παπά, ναι, ναι, και μέρα μου ήρθε αυτόματα. Η δεύτερη ερώτηση είναι, ποια είναι η αγαπημένη σας τηλεοπτική σειρά? Η αγαπημένη μου τηλεοπτική σειρά ήταν το Mad Men. Και εμένα μ' άρεσε. Ναι, και πολύ καλογυρισμένη. Φέρνετε λίγο ως Don Draper, δηλαδή ντύσιμο μαλλί και... Σε μένα το λέτε. Ναι, ντύσιμο μαλλί και όλα αυτά. Λοιπόν, κύριε Καμίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.